ήρθατε στο θαυμαστό βιβλίο της φύσης. Αυτό το βιβλίο μιλάει για όλα τα ζωάκια του κόσμου και σε κάθε κεφάλαιο η αρκούδα θα σας λέει και μια ιστορία για τον καθένα μας. Ελάτε, δεν πρέπει να αργήσουμε. Μείνετε μαζί, παιδιά, μην καθείτε. Η μέρα θα είναι συναρπαστική. Έλα, πάμε! Έλα! Τι γίνεται εδώ! Συγγνώμη! Πάμε, πάμε, παιδιά! Πάμε, πάμε, παιδιά! Τέλεια, πολύ ωραία! Έχεις να πει ιστορία και για μας! Οι ιστορίες της αρκούδας είναι πάντα πολύ ενδιαφέρουσες! Ενδιαφέρουσες σαν και εμάς! Σίγουρα θα βρείτε τίποτα μέλισσα σε κανένα κεφάλαιο. Ξέρουμε πως το λέμε αρκεί είναι. Θέλω τα παιδιά μου να μάθουν για τα αρπακτικά. Νάτος, εκεί είναι, εκεί. Νάτος. Πάψε να χοροπηδάς. Νάτος. Βλέπω πως είσαστε όλοι εδώ. Λοιπόν, σήμερα το θαυμαστό βιβλίο της φύσης ανοίγει σε άλλο κεφάλαιο. Σήμερα θα μάθετε τα πάντα για το χταπόδι. Κοιτάξτε τι ήρθε εδώ από την επιφάνεια. Τι είναι αυτό, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο στη ζωή μου. Μια φωτογραφία ενός γιγαντιαίου χταπόδιου. Καλά, αν είναι μόνο μια φωτογραφία τότε δεν χρειάζεται να ανησυχούμε καθόλου, σωστά. Μπορούμε να συνεχίσουμε τις ζωές μας όπως συνήθως. Είναι τρομακτικό. Και βέβαια είναι. Μα καλά, τι φοβάστε μου λέτε. Μια φωτογραφία είναι μόνο, ένα κομμάτι χαρτί. Ναι, έτσι είναι πράγματι. Αλλά πάλι... δεν είμαι σίγουρος. Το θέμα είναι πως δεν έχει ξανάρθει κάτι τέτοιο εδώ. Εννοώ ένα χταπόδι σαν αυτό, ζωντανό ή κάπως αλλιώς. Απ' την άλλη πλευρά, είναι σίγουρα αλήθεια πως ένα κομμάτι χαρτί δεν θα μας βλάψει, εκτός κι αν είναι από κάποιον σημάδι. Δεν έχω άλλο, ανησυχώ πολύ. Να ανησυχείς όταν δεις μπροστά σου ένα ζωντανό. Έτσι λέω εγώ. Θα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Αν τολμήσει να εμφανιστεί αυτή η ασχημόφατσα εδώ, τότε θα τον κάνω με τα κρεμμυδάκια. Σίγουρα, φίλοι! Έχεις δίκιο. Δεν ωφέλει σε τίποτα να προσπαθούμε να κρυφτούμε από αυτόν. Θα πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε με θάρρος. Θα κινηθώ τόσο γρήγορα που ούτε καν θα με δει. Ναι, ναι, έτσι θα κάνω. Ουπ, ουπ. Εγώ θα του επιτεθώ από παντού. Χαπ, χαπ. Δεν θα ξέρει καν τι τον χτύπησε. Το υπόσχομαι. Εγώ θα δαγκώσω τα πλοκάμια του έτσι και έτσι. Θα είμαι τόσο γρήγορος που δεν θα με δει. Ναι, 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 ναι. Καλά που πήγες. Ω, εδώ είσαι. Τι θα κάνεις, κύριε Σαούλ? Ούτε εμένα θα με δει. Έχω κι εγώ τα δικά μου κόλπα. Ω, ορίστε, θα σου δείξω τι εννοώ. Είναι απλό, αλλά αποτελεσματικό, δεν νομίζεις? Δεν είστε παρά ένα τσούρμο δειλές φοβισμένες γάτες. Λέτε μεγάλα λόγια, αλλά δεν τολμάτε να κάνετε καμιά κίνηση. Θα σας δείξω εγώ πως είναι να έχεις θάρρος. Θα σας δείξω πως είναι να μην φοβάσαι καθόλου το χταπόδι, είτε αυτό είναι ζωντανό είτε όχι. Θα βγω έξω από τα σύνορα της κοινότητας για τον απογευματινό μου περίπατο. Λα λα λα, τι ωραία μέρα. Είμαι στη θάλασσα, στη θάλασσα, στη τόσο πανέμορφη θάλασσα. Στη θάλασσα είμαι, στη θάλασσα, στη τόσο όμορφη θάλασσα! Λαλαλα! Ένας μεγάλος καρχαριές τριγυρνάει γύρω από το μέρος που κυνηγάμε εμείς! Δεν θα αφήσεις να περάσει έτσι αυτό, σωστά, ε! Εμπρός λοιπόν, χοντροκέφαλε, κάνε κάτι γι' αυτό! Ω, Θεέ μου!
Παιδιά, μόλις είδα το χταπόδι! Μόλις είδα το γιγαντιά χταπόδι! Μα έσωσε από βέβαιο θάνατο όταν με έπιασε στα δόντια του ένας τεράστιος τρομερός καρχαρίας! Εγώ πάντα λέω πως ο ασθενής άνεμος δεν κάνει ποτέ σε κανέναν καλό. Εάν κρατήσει τους καρχαρίες μακριά από τα νερά μας, τότε είναι ευπρόσδεκτο εδώ πέρα. Μόνο που θα πρέπει να μάθουμε ποιες είναι οι προθέσεις του. Για παράδειγμα, σκοπεύει πραγματικά να εγκατασταθεί εδώ ή μήπως είναι απλά περαστικό? Ένα μπλε πιάτο σπέσιαλ έρχεται κατά εδώ. Κάνε το κόλπο του καμουφλάζ εμπρός, γρήγορα. Μα πού στην ευχή είναι? Κατάφερε να ξεφύγει, κατάφερε να ξεφύγει. Να πάρει. Όπου είσαι πραγματικά πολύ μπουμπουνοκέφαλος, φίλε μου. Πόσες φορές σου έχω πει πως πρέπει να κινείσαι πιο γρήγορα? Πόσες φορές, απάντησέ μου. Όπου έχεις δίκιο, Σταρ, φλυπάμαι πάρα πολύ. Απλά ξέρεις, γλίστρισε από τα πλοκάμια μου. Δεν πρόκειται όμως να ξανασυμβεί, στορκίζομαι. Την επόμενη φορά θα το φάμε ψητό, να είσαι σίγουρος γι' αυτό, φίλε μου. Δεν ωφέλει να κλαίμε για το χυμένο γάλα. Από εδώ και πέρα ξέρεις πως πρέπει να φερθούμε έξυπνα. Θα πάμε να τους καλοπιάσουμε με ευγενικό τρόπο. Θα τους κάνουμε να μας εμπιστευτούν και τότε την κατάλληλη στιγμή θα τα αποκτήσουμε όλα με τη μία. Και μετά θα κάνουμε ένα ωραίο φαγοπότι. Ομολογώ πως έχει σίγουρα πάρα πολύ μυαλό, Σταρφ. Παιδιά, θα πρέπει όλοι μας να είμαστε σε επιφυλακή. Ένα γιγαντιαίο χταπόδι έχει έρθει στην περιοχή μας. Είναι επικίνδυνο. Δεν είναι ανάγκη να ανησυχείς για μας τους αχινούς. Είμαστε γεμάτοι αγκάθια που απομακρύνουν κάθε κυνηγό. Εντάξει, αλλά διαβώστε το μήνυμα παντού. Πείτε σε όλους όσους δείτε να είναι πολύ προσεκτικοί. Α, σίγουρα. Πολύ ευχαρίστως να το κάνουμε αυτό με τα χαράς. Ευχαριστώ πολύ. Προσέξτε, μόνο μην το ξεχάσετε. Αγνοώντας το θανάσιμο κίνδυνο που διατρέχει η ίδια τους η ζωή, οι μικροί μας φίλοι συνέχισαν να τριγυρνούν απρόσεκτα, επιδεικνύοντας συνέχεια την ευτυχία τους με τραγούδι και χορούς. Τα παιχνιδιάρικα χοροπηδήματά τους και τα υποβρύχια ακροβατικά είναι φανερή απόδειξη της χαράς τους. Ακόμα και οι δίθυροι συμμετέχουν κάτω από το βυθό, δεν γλιστρούν πάνω, αλλά ακουνούν τους μύστους με χάρη. Να, τη βρίσκονται στον επόμενο ύφαλο. Κοίτα! Εμπρός, κατέβα κάτω, κούφιο κέφαλε! Αυτό εδώ θα το χρησιμοποιήσουμε σαν παρατηρητήριο. Μα τι χαζομάρες κάνουν! Ολοβλακίες! Κάτσε κάτω, ανόητε! Δεν πρέπει να σε δει κανείς! Καλά! Πρέπει να βιαστώ να ειδοποιήσω τους άλλους. Ήρθε ο Ξηφίας. Χρησιμοποίησε καμουφλάζ. Σταματήστε όλες αυτές τις ανοησίες. Πώς τραγουδάτε και χορεύετε από χαρά όταν κινδυνεύουμε τόσο? Μα τι λες τώρα? Τα πράγματα είναι ωραία και ήσυχα εδώ πέρα. Απολύτως. Έτσι τα βλέπετε εσείς. Μάθατε λοιπόν ότι ένα γιγαντιαίο χταπόδι προσπάθησε να με πιάσει. Ένα γιγαντιαίο χταπόδι? Σαν αυτό που είναι στη φωτογραφία, εννοείς? Αν είναι έτσι, κινδυνεύουμε. Και τι θα κάνουμε? Πρέπει να μείνουμε μαζί και να έχουμε τα μάτια μας 14. Είναι ένα τέρας. Θα μπορούσε να επιτεθεί στον καθένα μας οποιαδήποτε στιγμή. Ακόμα και όταν δεν το περιμένουμε. Θα πρέπει να οργανώσουμε τακτικές περιπολίες στο χώρο. Πρέπει να πάω να ρίξω μια σύντομη ματιά τριγύρω. Φεύγω! Σταρφ, κοίτα, εκείνος ο κοκαλάρης που μου ξέφυγε κάνει περιπολία τώρα. Ας φύγουμε από εδώ πέρα. Μου, καλά που νομίζω ότι πηγαίνεις ανόητε, χωριάτη. Κάτσε κάτω να με ακούς για ένα λεπτό. Εγώ είμαι αυτός που έχει το μυαλό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι απλά να τους ξεγελάσουμε. Ή μήπως θα ήθελες να πεθάνεις από την πείνα? Ασφαλώς όχι, Σταρφ.
Και μετά πρέπει να τους κάνουμε να πιστέψουν πως είσαι καλός, ο κύριος ευγενικός. Άκου ανόητε, αν τυχόν προσπαθείς να το σκάσεις, ξέρεις τι θα σου συμβεί. Τι? Θα γίνεις ο περίγελος όλου του ωκεανού. Πες μου, αυτό θέλεις εσύ? Όχι βέβαια, όχι. Τότε στρώσου στη δουλειά. Καλά. Κάνε αισθητή την παρουσία σου χτυπώντας το νερό με το πλοκάμι σου. Ο τύπης. Πέστε μου, δεν νιώθετε όλοι το νερό να κινείται παράξενα? Αναρωτιέμαι τι στην ευχή να το προκαλεί. Εμπρός, συνέχισε, συνέχισε σου είπα. Κουνήσου την κάθεσε. Βοήθεια! Βοήθεια! Μα. Εμπρός, συνέχισε, συνέχισε λίγο ακόμα. Μια μεγάλη ακόμα. Εντάξει, σταμάτα τώρα. Γεια σας, φίλοι μου. Μαζευτείτε τριγύρω, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε όλους καλά. Γεια σου. Θεέ και κύριε, πω. Είσαι πραγματικά τεράστιος. Θα πρέπει να είσαι το πιο πανίσχυρο πλάσμα του ωκεανού. Θα ήταν θαυμάσιο να έχω ένα φίλο τόσο μεγάλο και τόσο δυνατό. Θα μπορούσες να μας προστατεύσεις από τους καρχαρίες και εμείς να συνεχίσουμε την ανέμελη ζωή μας χωρίς να ανησυχούμε πια για τίποτα απολύτως. Με τα χαράς να κάνω κάτι για να σας αποδείξω τη φιλία μου. Α, θα μας χτίσεις ένα καταφύγιο από τους καρχαρίες? Μα φυσικά θα σας χτίσω. Αυτά τα βράχια είναι ό,τι πρέπει για αρχή. Είμαστε πολύ τυχεροί που σε γνωρίσαμε. Συνέχισε έτσι, φίλε. Ευχαριστώ. Παιδιά, ο νέος μας φίλος, το γιγάντιο χταπόδι, μας στήσει ένα καταφύγιο για να μας προστατέψει από τους καρχαρίες. Δεν είναι υπέροχο? Δείξε στους φίλους μας τι σπουδαίος καλλιτέχνης είσαι στις γρήγορες μεταμφιέσεις. Εντάξει. Τι γίνεται εδώ πέρα? Καλά τρελάθηκαν. Αυτοί έπρεπε να τρέχουν ενώ αντίθετα το γλεντάνε. Πρέπει να τους προειδοποιήσω χωρίς να εμφανιστώ. Είναι μια παγίδα, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν είναι υπέροχος? Δεν είναι το σπουδαιότερο πράγμα μετά τα σωταρισμένα φύγια? Μα πώς θα τα καταφέρω? Πώς θα μπορέσω να πάω εκεί να ειδοποιήσω τους φίλους μου? Ορίστε, τελείωσε, ελπίζω να σου αρέσει. Ρίξτε μια ματιά στο νέο σας καταφύγιο από τους καρχαρίες! Μην τρέπεστε, φίλοι μου! Εμπρός, περάστε και χαζέψτε! Πω, φανταστικό καταφύγιο! Είμαστε πολύ ασφαλείς εδώ μέσα! Θαυμάζω πολύ την επιρροή Bauhaus! Εμπρός, λοιπόν, ρίξε μια ματιά τριγύρω, φίλε μου! Παρ' όλα αυτά, είναι κατάλληλα εναρμονισμένο με το περιβάλλον, αλλά Frank Rutright, τα συγχαρητήριά μου! Άντε, ας τα λόγια και μπες μέσα! Μου φαίνεται πως βλέπω μια ροκνή που δεν κάλυψε. Μπράβο! Μα τι συμβαίνει με εσάς, μα καλά τρελαθήκατε όλοι σας. Δόξα τω Θεώ, βρήκα μια ροκνή στον τοίχο και έτσι κατάφερα να έρθω να σας προειδοποιήσω. Δεν καταλαβαίνετε πως αυτή δεν είναι παρά μια ιδιοφυής παγίδα για να μπορούν έτσι να μας έχουν στο χέρι και να μας αρπάζουν μετά και να μας μαζεύουν με τη μία, με όποιο τρόπο δηλαδή προτιμούν αυτοί? Κάνεις λάθος, κύριε Ξηφία. Είναι ένα καταφύγιο που μας έφτιαξαν για να μας προστατέψουν από τους καρχαρίες. Φαίνεται μια χαρά, φίλε μου. Έκανες πάρα πολύ καλή δουλειά. Τώρα όποτε το θελήσουμε είναι δική μας. Μα είστε ανόητοι που τους εμπιστεύεστε. Όλοι ξέρουν πως τα χταπόδια είναι μοχθηρά αρπακτικά. Μα αυτά φαινόταν τόσο καλά και ευγενικά, κύριε Ξηφία. Πού να το φανταστούμε εμείς? Είναι πάρα πολύ αργά για αλληλοκατηγόριες. Πρέπει να φύγουμε από εδώ πέρα. Γρήγορα, περάστε από την ρογμή που ανακάλυψα. Γρήγορα, γρήγορα λέω. Υποθέτω πως έχεις δίκιο. Ας τα λόγια και φύγετε. Ας αρχίσει το γλέντι. Κούνα τα πλοκάμια. Εμπρός λοιπόν, πιάσε κάτι. Το στομάχι μου γουργουρίζει. Μη χάνεις χρόνο, να φάμε ένα ορεκτικό. Όχι. Πρόσεξε, φίλε. Θα του δώσω ένα μάθημα!
Ο ένας μου έριξε μια ύπουλη γροθιά. Εμπρός, γρήγορα, ελάτε! Σταμάτα να χαζομεράς, ανεγκέφαλο πλάσμα. Καλά δεν βλέπεις πως ξέφυγαν όλοι. Ναι, έχεις δίκιο πάνω σε αυτό, Σταρφ. Καλύτερα να πάω να τους κυνηγήσω. Οουπ! Γρήγορα! Οουπ! Πάρε αυτή! Κι αυτή! Έλα εδώ! Έλα! Στάσου! Μα καλά που πήγανε όλοι τους! Αλήθεια! Μη μου πεις πως ξαναπήγανε πάλι μέσα, δεν το πιστεύω αυτό! Σε τσάκωσα! Μαμά μου, βοήθεια! Τώρα δεν θα μου ξεφύγεις! Θα με φάει! Βοήθεια! Δεν βλέπω την ώρα να σε φάω! Ωραίος μεζές! Έλα φίλε, κολύμπα όσο πιο γρήγορα μπορείς! Εμπρός! Πρέπει να τους βάλουμε όλους έξω γρήγορα! Ναι. Ειδοποίησε τους όλους, αλλιώς αυτό θα είναι το τέλος μας! Ναι, μου ξέφυγαν! Είναι αυτός ο ξηφίας πάλι και μας κάνει χαλάστρα! Στα τέσσερα χέρια μου να τον έπιανα μόνο, θα του έδειχνα εγώ τι εστιβερή κοκό! Έλα εδώ! Δακώστε! Σου δείξω εγώ! Θα πρέπει να του επιτεθούμε όλοι μοναμιάς. Δεν πρέπει να τον αφήσουμε να ξεφύγει. Πάμε! Καλά λες! Εμπρός! Κουνάτε τα πτεριά σας! Εμπρός λοιπόν! Πάμε! Δεν βλέπω τίποτα απολύτως! Τι θα κάνουμε! Συνεχίστε να προχωράτε! Δεν πρόκειται να τα παρατήσουμε τώρα! Εμπρός! Θα κρυφτώ εδώ μέσα! Θα τον δούμε μόλις ξεφύγουμε από εδώ, από αυτό το σύννεφο! Καλά, πού στην ευχή πήγε! Εντάξει, ακούστε προσεκτικά! Θα πρέπει να περιπολούμε παντού! Εγώ έφυγα! Εσύ μείνε εδώ! Εγώ θα ψάξω. Εμείς θα φυλάμε σκοπιά! Από ό,τι φαίνεται, μάλλον όλα είναι υπό έλεγχο τώρα! Ούτε εδώ υπάρχει κάτι! Δεν βλέπω τίποτα απολύτως. Μόνο πέτρες και φύκια εδώ που είμαι, μάλλον θα έφυγε. Πρέπει να τον τρόμαξε η επίδειξη της δύναμής μας, δεν εξηγείται αλλιώς. Πιο δυνατά, δεν σ' ακούω καθόλου. Εδώ είναι, βοήθεια! Οχ, την έβαψα! Χάνομαι! Τι έπαθα! Ο ερμός! Σταθείτε! Όχι! Ήταν πολύ σπουδαία μάχη, έτσι δεν είναι, παιδιά? Για μια στιγμή νόμιζα πως τα καταλήγαμε όλοι μας μέσα στο στομάχι εκείνου του τέρατος. Δεν πρόκειται ποτέ ξανά στη ζωή μου να φερθώ τόσο ανόητα και να πιστέψω λέξη από όσα μου λέει ένα χταπόδι. Σας το ορκίζομαι αυτό, παιδιά, εδώ μπροστά σε όλους. Ναι, ορκίζομαι. Εντάξει, αλλά το σημαντικότερο που πρέπει να θυμόμαστε όλοι είναι πως αποκλείεται να ξαναφανεί αυτός εδώ πέρα. Μείναμε ενωμένοι και εξαιτίας αυτού βρήκε το μαστορά του και τον νικήσαμε στο τέλος. Νομίζω πως μας αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Αφού κατάφερε να νικήσει θριαμβευτικά το ατρόμητο τέρας, η κοινότητα επέστρεψε γρήγορα στη φυσιολογική της ζωή. Τα ψάρια εκφράζονταν με τραγούδια και χορούς και εκδήλωναν τη χαρά τους που κατάφεραν να σωθούν από ένα τέτοιο τρομερό τέρας. Όπως ξέρουν όλοι,
Δεν υπάρχει καλύτερο συνέστημα από αυτό της ικανοποίησης και της ασφάλειας που νιώθει κάποιος όταν μπορεί να κολυμπήσει όσο θέλει με τους φίλους του, ξέροντας πως κανένα μοχθηρό χταπόδι δεν πρόκειται να ξεπηδήσει πίσω από κανένα βράχο και να σκορπίσει τον τρόμο και την καταστροφή στην ομάδα. Ναι, είναι μια υπέροχη ζωή και πάλι. Το χταπόδι. Σε ποια ομάδα ανήκει το χταπόδι στο βασίλειο των ζώων? Το χταπόδι είναι ένα μαλάκιο κεφαλόποδο. Ανήκει στην κατηγορία των οχτάποδων, της οικογένειας των οχταποειδών και το γένος των χταποδιών. Έχει σώμα σε σχήμα σάκου και 8 μακριά πλοκάμια που έχουν 20 βεντούζες το καθένα και μεγάλα μάτια με οξύτητα. Το θρυλικό γιγάντιο χταπόδι ήταν μια εφεύρεση του Ιούλιου Βέρν και υπάρχει μόνο στη φαντασία των ανθρώπων. Όπως και να έχει, και το κοινό χταπόδι μεγαλώνει πάρα πολύ. Παραδείγματα χταποδιών μήκους 3 μέτρων που ζυγίζουν μέχρι και 25 κιλά βρίσκονται μερικές φορές στη Μεσόγειο. Πόσα είδη χταποδιού υπάρχουν και σε ποια μέρη ζουν? Το γένος των χταποδιών χωρίζεται σε 4 διαφορετικά είδη. Το πιο γνωστό είναι το κοινό χταπόδι. Το χταπόδι βαλγκάρις, το οποίο συναντάται μαζί με τα επιμέρους είδη του σε όλο τον κόσμο. Πώς ζουν τα χταπόδια? Στα χταπόδια αρέσει να ζουν στο βυθό της θάλασσας και αυτό σημαίνει πως σπάνια τα βλέπουμε σε ανοιχτά νερά. Ζουν μοναχική και απομονωμένη ζωή εκτός από την εποχή του ζευγαρώματος. Πώς κινούνται τα χταπόδια? Σέρνονται κατά μήκος του βυθού με τα πλοκάμια τους ή στέκονται με αυτά για να κρυφτούν σε σχισμές στο βραχώδη βυθό. Τι τρώνε τα χταπόδια? Το χταπόδι είναι ένας ικανότατος κυνηγός. Προτιμάει να τρώει οστρακοειδή, καβούρια και διάφορα είδη δίθυρων μαλακίων. Είναι γνωστό πως τραβούν τα καβούρια από τις τρύπες τους στους βράχους. Πώς προστατεύουν τον εαυτό τους? Το χταπόδι διαφεύγει τον κίνδυνο με μόνο μέσω την όθηση ή καλύτερα πετώντας νερό έξω από ένα κυκλικό άνοιγμα κάτω από το κεφάλι του. Αυτή η τακτική του επιτρέπει συχνά να ξεφεύγει από κυνηγούς όπως η Σμέρνα και το Χέλι και τους μεγάλους εχθρούς του. Ποια η σχέση τους με τους ανθρώπους? Πολύ δύσκολη. Μιας και για πολλούς το χταπόδι θεωρείται μια θεσπέσια απόλαυση. Λοιπόν, το μάθατε παιδιά το σημερινό μάθημα? Το ηθικό δίδαγμα είναι πως όταν υπάρχει θέληση, υπάρχει και τρόπος για να νικάμε πάντα το κακό. Ω, κοιτάξτε ποιοι έρχονται!